Η αποδοχή της διαφορετικότητας, αν φυσικά η σεξουαλικότητα του καθενός θεωρείται τέτοια, αλλά και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται και να είναι ελεύθερο εαυτός του, δεν είναι θέμα άποψης, θέσης, γνώμης ή αντίληψης. Ποτέ δεν ήταν. Είναι απλά θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με σύνθημα Free to Be, χιλιάδες κόσμου περπάτησαν σήμερα στη δεύτερη πορεία υπερηφάνειας που διοργάνωσε η Accept LOAD Κύπρου στην πρωτεύουσα. Χαίρομαι που φέτος, όταν είπαμε ότι θα γίνει πορεία, δεν είχαμε τις ίδιες αντιδράσεις. Το αντίθετο μάλιστα, νιώσαμε ότι αυτήν τη φορά προχωρήσαμε. Η κυβέρνηση θέλει να διατρανώσει και να εμπεδώσει την αντίληψη ότι οι πολίτες απολαμβάνουν καθεστώτος ισοτιμίας. Πρέπει να έχουν δηλαδή τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά και τα ίδια δικαιώματα ασχέτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Είτε αυτό είτε ασφίλου. Μαζί με τη ΛΟΑΤΗ κοινότητα, χέρι-χέρι πορεύτηκαν εκπρόσωποι και αρχηγοί κομμάτων, πρέσβεις αλλά και πλήθος κόσμου. Το μήνυμά τους ξεκάθαρο. Άπαντες ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, επιλογών ή εμφάνισης, έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στην αγάπη. Μπορούν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Το μήνυμα που θέλω να στείλω σήμερα είναι τούτο. Το μόνο που χρειαζόμαστε στη ζωή μας είναι αγάπη. Όχι discrimination, όχι στιγματισμό. Αυτό που αντιπροσωπεύουμε είμαστε εμείς. Και να είμαστε ένα με την κοινωνία μας. Μετέχω εδώ αλληλέγγυα και για στήριξη, ισότητα, αλληλεγγύη. Στην παρέλαση συμμετείχαν μετά από αίτημά τους και κρατούμενοι των κεντρικών φυλακών, συνοδευόμενοι από τη Διευθύντρια του Σοφρονιστικού Ιδρύματος και αστυνομικούς με πολιτικά ρούχα. Με live link από το Δημόσιο Κήπο, ο Super FM, ο πρώτος μουσικός σταθμός της Κύπρου, μετέφερε τη ζωντάνια που η περίσταση επιβάλλει, μεταδίδοντας σε ολόκληρο το νησί τη μεγαλύτερη γιορτή του σεβασμού και της αξιοπρέπειας. Η ποινικοποίηση της υποκίνησης βίας ή μίσους εναντίον των ΛΟΑΤΗ ατόμων και η έγκριση του Συμφώνου Συμβίωσης δείχνει ότι η κυπριακή κοινωνία μπορεί να προχωρήσει μπροστά και κυρίως μπορεί να μάθει να σέβεται. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αν και θα έπρεπε να μην χρειάζεται καμία αλλαγή.